Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει να είμαστε μαζί και σήμερα στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα ή θέματα σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στην οθόνη που τώρα να γράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να διευκρινίσουμε και να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε και ποτέ σκεφτήκαμε ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι. Αυτό το οποίο πιστεύουμε ότι είμαστε, κατά το Λόγο του Θεού, είναι μαθητές, όπου μαζί με εσάς, όλοι μαζί, μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Σήμερα, με τη χάρη του Χριστού, θα ξεκινήσουμε με το email ενός ανώνυμου που γράφει. Θα ήθελα να ρωτήσω αυτά που είναι γραμμένα στο αρχείο Word που μας έχει στείλει, αν είναι έτσι όπως αναφέρονται. Βέβαια δεν είναι κάποιο σωτηριακό θέμα, αλλά ο κόσμος συχνά λέει ότι υπάρχει αντίθεση μεταξύ επιστήμης και του Λόγου του Θεού. Εμείς γνωρίζουμε ότι αν κάτι ο Θεός το φανερώσει, δεν έχει καμία αντίθεση με την πραγματική επιστήμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, αγαπητέ φίλε ανώνυμε, μας έστειλε σε ένα αρχείο σε Word που αναφέρεται στην γραφική, δηλαδή όπως αναφέρεται στη βίβλο, δημιουργία του κόσμου, καθώς είναι γεγραμμένο «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Και αναφέρεται, μάλιστα θα τολμούσα να πω, ακριβώς όπως είναι γραμμένο, όχι θα τολμούσα να πω, αναφέρεται ακριβώς όπως είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα κλπ. Το ερώτημα το δικό σου λοιπόν είναι αν αυτό που αναφέρονται είναι έτσι, δηλαδή αν υπάρχει αντίθεση μεταξύ επιστήμης και του Λόγου του Θεού. Πολύ σωστά γράφεις ότι η άποψή μας, η άποψη όλων των χριστιανών είναι ότι σε καμία περίπτωση και ποτέ δεν έχει αποδειχθεί, δεν έχει βρεθεί αντίθεσης μεταξύ του Λόγου του Θεού και της αληθινής επιστήμης. Ιδιαίτερα όμως για τη δημιουργία του σύμπαντος, που είναι κάτι που δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά πως έχει δημιουργηθεί, ο Λόγος του Θεού μας λέγει, αφού μας περιγράφει στη γέννηση ακριβώς τη δημιουργία και πως ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, έρχεται στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του που στέλνει προς Εβραίους στο 11ο κεφάλαιο και στο 3 εδάφιο και διαβάζουμε. «Διαπίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το Λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκφαινομένων». Μας εξηγεί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, η Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο αψευδής και θεόπνευστος Λόγος του Θεού, ότι οι αιώνες, δηλαδή όλο το σύμπαν, όλος ο κόσμος, ό,τι βλέπουμε, ό,τι είναι φανερό στους ανθρώπους, εκτίστησαν από το Θεό με τον Λόγο του Θεού, ώστε κάθε τι που βλέπουμε δημιουργήθηκε σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού από κάτι που δεν βλέπουμε. Και αυτό το κάτι που δεν βλέπουμε είναι ο Θεός, ο οποίος είναι αόρατος. Άρα λοιπόν, επειδή δεν έχει αποδειχθεί ποτέ στο πέρασμα του χρόνου, γιατί ο χρόνος είναι αυτός που επιβεβαιώνει τα πάντα, κάποιες φορές κάποιοι επιστήμονες είπανε ότι αυτό είναι, που λέει η Γραφή δεν είναι σύμφωνο με την επιστήμη των ανθρώπων, με τη σοφία και με τη γνώση των ανθρώπων. Εμείς όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά
ότι η αληθινή επιστήμη πάντοτε στο πέρασμα των αιώνων έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα ότι συμφωνεί απόλυτα με το Λόγο του Θεού και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Γιατί επίσης είναι γεγραμμένο ότι μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στο μυστήριο του Θεού και Πατρός και Ιησού Χριστού είναι και κρυμμένε πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Είναι όλα κρυμμένα, όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως μέσα στον θεόπνευστο και αψευδή Λόγο του Θεού. Που σημαίνει ότι πιστεύουμε εμείς, γιατί διαπίστεως εννοούμε, έχουμε καταλάβει διαπίστεως ότι ο Θεός έφτιαξε τα πάντα. Καθώς είναι γεγραμμένο, εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό, όλες τις πνευματικές αόρατες δυνάμεις, το θρόνο του, το τόπο της κατοίκησής του, αλλά εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό, αλλά και τη γη. Τη γη που σημαίνει αυτό το πλανήτη στον οποίο ζούμε και όλο το σύμπαν. Γιατί μέσα στη δημιουργία φαίνεται ότι ο Θεός δημιούργησε όλο το σύμπαν, τους αστέρες, τον ήλιο, τους ήλιους, όλο το σύμπαν. Και το πιστεύουμε. Και καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί αυτή η υπέροχη τάξη που υπάρχει. Γιατί όλα κινούνται με καταπληκτική τάξη και υπάρχουν. Όλη αυτή η τάξη που υπάρχει στο απέρατο σύμπαν να έχει δημιουργηθεί κατά τύχη. Δεν γίνεται. Είναι σαν να βλέπεις μια υπέροχη βίλα, ένα ωραίο σπίτι, ένα ωραίο αυτοκίνητο και να πεις μαζεύτηκαν σίδερα, πετάχτηκαν και έγινε το αυτοκίνητο. Δεν γίνεται αυτό. Κάποιος είναι ο δημιουργός. Και εμείς το καταλαβαίνουμε. Γιατί το καταλαβαίνουμε? Γιατί πιστέψαμε και γνωρίσαμε, γι' αυτό λέει η Γραφή, επίστευσα διό ελάλησα. Πιστέψαμε, γνωρίσαμε ότι υπάρχει ένας παντοδύναμος Θεός που μέσα από Αυτόν ξεκινούν τα πάντα. Εν αυτό ζούμε, υπάρχουμε, κατοικούμε. Είναι Αυτός που έχει δημιουργήσει τα πάντα και ταυτόχρονα συντηρεί τα πάντα. Μάλιστα, στον κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού λέγει «Εν αρχή το Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός το Λόγος. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα, τα πάντα, δι' αυτού έγιναν, του Λόγου του Θεού. Και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε». Μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, γνωρίζουμε δε ότι ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος, είναι αληθινός. Ό,τι λέει το ζούμε. Είναι η απόλυτη αλήθεια, η τέλεια αλήθεια. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία για την τελειότητα, το αλάθητο του Λόγου του Θεού. Γιατί είναι Λόγος που έγραψε ο Θεός. Άρα αυτό που είναι γραμμένο έτσι όπως είναι γραμμένο που περιγράφει τη γένεση και επειδή είναι παρμένο ακριβώς από το Λόγο του Θεού, βεβαίως είναι σωστό και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αποδειχθεί ποτέ το αντίθετον της σοφίας του Θεού, του Λόγου του Θεού με την οποιαδήποτε ανθρώπινη επιστήμη. Οι ερμηνείες που δίνουν άνθρωποι του Θεού κατά καιρούς μπορεί να είναι επειδή είναι αντίθετες με το Λόγο του Θεού σύμφωνα με τις ανθρώπινες παραδόσεις, μπορεί να είναι αντίθετες και είναι και θα είναι αντίθετες και με την επιστήμη των ανθρώπων. Γι' αυτό στην επιστολή του προς Κολοσσαείς ο Απόστολος Παύλος περιγράφει αυτό που διάβασα και προηγούμενα, ώστε να γνωρίσουμε το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού, εν το οποίο είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Λέγω δε τούτο, δια να μην σας εξαπατά τις με πιθανολογία ή κατά τη φιλοσοφία, διαβάζω και το 8 εδάφιο, βλέπετε μη σας εξαπατήσει τις δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης κατά την παράδοση του ανθρώπου και κατά τα στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Χριστόν, κατά τα στοιχεία του κόσμου. Δηλαδή έτσι πως κρίνουν οι άνθρωποι με τη δική τους γνώμη από τα βλεπόμενα. Ενώ εμείς ξέρουμε ότι όλα δημιουργήθηκαν από τα μη βλεπόμενα, από κάτι που δεν φαίνεται, από κάτι που δεν βλέπετε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος
εξηγεί αυτόν τον οποίο δεν βλέπουμε, λέγοντας ο μακάριος, διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου την πρώτη προς Τιμόθεον, σίγμα 6 κεφάλαιο, σίγμα ταφ κεφάλαιο, 15 εδάφιο. Ο μακάριος και μόνος δεσπότης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, ο οποίος έχει την αθανασία κατοικών φως απρόσιτων, των οποίων ουδείς των ανθρώπων είδεν, ουδε δύναται να είδει. Αυτό είναι που τα φτιάξε όλα. Ο μόνος δεσπότης. Με το λόγο τον αγαθό. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι Άγιος. Είναι Θεός. Είναι αληθινός Θεός. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ μας φίλε ανώνυμε. Ο Θεός να προπορεύεται στη ζωή σου και ευχαριστούμε το Θεό για το σημείωμα, για το email που μας έστειλες. Συνεχίζουμε με κάποιον άλλον που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του. Διαβάζω. Καλησπέρα σας, θα ήθελα να ρωτήσω, ο αυνανισμός σύμφωνα με το Ευαγγέλιο είναι αμαρτία? Μπορεί να τον χρησιμοποιεί ένας άνθρωπος που είναι χωρισμένος για παράδειγμα για να τυθασεύσει τις ορμές του και να μην πορνεύει, όπως λέει το Ευαγγέλιο ότι όλες οι σαρκικές σχέσεις εκτός γάμου είναι πορνεία? Δεύτερη ερώτηση. Τέλος θα ήθελα να ρωτήσω ακόμη κάτι, αν υπάρχουν επαγγέλματα που είναι αμαρτία να τα κάνουμε, ακόμη και αν υπάρχει μεγάλη οικονομική ανάγκη. Σας ευχαριστώ και ο Κύριος να σας ευλογεί. Συγχωρέστε με, αλλά θα ήθελα να διατηρήσω την ανωνυμία μου. Αμήν, αγαπητέ μου φίλε. Μιλάμε για την αυτοικανοποίηση, για τον αυνανισμό, όπως είπες, εάν είναι αμαρτία, για να καλύπτουμε τις ορμές μας. Εγώ θα διαβάσω αυτό το που είπε ο Χριστός και όλους μας να μας φωτίσει ο Θεός να έχουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Όταν ρώτησαν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν περί του γάμου, αυτός τους είπε ότι όποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός διαπορνία και νυφευθεί άλλην γίνεται μοιχός. Άρα λοιπόν απαγορεύεται μεν για πάσαν αιτίαν το διαζύγιο στην Καινή Διαθήκη, στους αναγεννημένους, παρεμπεκτός λόγου πορνείας. Αν δηλαδή η γυναίκα πορνεύσει, ο άντρας όχι μόνο μπορεί αλλά και πρέπει να χωρίσει τη γυναίκα του. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν η γυναίκα, ο άντρας πορνεύσει, η γυναίκα πρέπει και όχι μόνο μπορεί, αλλά και πρέπει να χωρίσει τον άντρα της. Γιατί αυτό είναι πορνεία και όποιος συνευρίσκεται με πόρνη, να το διαβάσουμε όμως από μέσα και αυτό, για να μην λέμε δικά μας πράγματα, είναι γραμμένο λοιπόν στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στην πρώτη επιστολή, στο τέταρτο κεφάλαιο, διαβάζω, στο τρία εδάφιο, επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, αγιασμό σας, να απέχεστε από τις πορνείας και ας εξεύρει έκαστος ημών να κρατεί το εαυτού σκεύος εν αγιασμό και τιμή. Ουχή εις πάθος επιθυμίας, καθώς και τα έθνη τα μη γνωρίζοντα το Θεό. Και ακόμη στην επιστολή προς Κορινθίους, στο έβδομο κεφάλαιο, διαβάζω, στο έκτο κεφάλαιο, συγγνώμη, δεν εξεύρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Να λάβω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να κάνω αυτά μέλη πόρνης, μη γέννητο. Ή δεν εξεύρετε ότι ο προσκολόμενος με την πόρνη είναι εν σώμα, διότι θέλω συνείστε λέγει, οι δύο εις σάρκα μία. Όστις όμως προσκολάτε με τον Κύριον, είναι εν πνεύμα. Φεύγεται την πορνεία, πάνω αμάρτημα το οποίο ήθελε πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος, ο πορνεύων όμως αμαρτάνει στο ίδιο αυτού σώμα. Άρα λοιπόν, πράγματι οποιαδήποτε εξωσυζυγική σχέση είναι σαφώς αμαρτία. Όταν λοιπόν συζητούσε ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός με τους Φαρισαίους που τον ρώτησαν περί του γάμου και περί του διαζυγίου, τους είπε ότι δεν μπορεί για οποιαδήποτε αιτία να χωριστεί ο άντρας ή η γυναίκα από το σύζυγό της παρεκτός διαλόγου πορνείας. Τότε όταν τ' άκουσαν οι μαθηταί αυτό, είπαν εάν ούτως έχει υποχρέωση του ανδρός προς τη γυναίκα δεν συμφέρει να νυφευθεί. Ο δε είπε προς αυτούς δεν δίνανται πάντες να δεχθώσει τον λόγο τούτον αλλά εις όσους είναι δεδομένων.
Δεν μπορεί δηλαδή να τον δεχθεί ένας σαρκικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος μη αναγεννημένος, ένας άνθρωπος ο οποίος περπατάει με το φρόνημα του κόσμου, γιατί δεν ήρθε ο Θεός να του αλλάξει τη ζωή με το λόγο του και το πνεύμα του, το Άγιο, να τον αναγεννήσει, να του δώσει νέο δρόμο, να του προσδιορίσει νέο δρόμο το οποίο πρέπει να περπατάει, αλλά ταυτόχρονα να του δώσει και χάρη να μπορεί να περπατάει στον δρόμο που ο Θεός θέλει, αλλά και δύναμη Πνεύματος Αγίου, να μην έχει αδυναμία, αλλά να έχει δύναμη για να μπορεί πάλι να περπατάει στο θέλημά του. Και να ξέρει και να μπορεί να περπατάει στο θέλημά του. Γι' αυτό δεν είναι σε όλους δεδομένο και εξηγεί. Διότι είναι ευνούχοι ή την εσεκκυλία μητρός εγεννήθησαν ότι. Ούτω. Οι ευνούχοι είναι αυτοί που δεν μπορούν να έχουν καμία σαρκική επαφή, αλλά ούτε και αυτοικανοποίηση. Και είναι ευνούχοι ή την εσευνουχίστησαν υπό των ανθρώπων, και είναι ευνούχοι ή την εσευνούχησαν εαυτούς δια τη Βασιλεία του Θεού. Άρα αυτό που θέλει ο Θεός δεν είναι μόνο να αποφεύγουμε την πορνεία, αλλά να είμαστε ευνούχοι και να ευνουχίσουμε τους εαυτούς μας δια τη Βασιλεία των Ουρανών. Καμία δηλαδή, πραγματοποίηση, αντιμετώπιση των ειδονών μας με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με την πορνεία είτε με την αυτοικανοποίηση. Δεν αρέσει το Θεό. Αλλά αυτό ισχύει για τους αναγεννημένους που ο Θεός άλλαξε το σώμα τους, τις επιθυμίες της σαρκός, άλλαξε την καρδιά τους, τις επιθυμίες τους, της καρδιάς τους, των οφθαλμών τους, και άλλαξε και το πνεύμα τους, τις σκέψεις τους. Και βρίσκουν χάρη ενώπιον του Θεού, ώστε να γνωρίζουν τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και βρίσκουν και παίρνουν και δύναμη από το Θεό δια Πνεύματος Αγίου για να μπορούν να εκπληρώνουν και να εκτελούν το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν, ναι, η αυτοικανοποίηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τις αθασεύει τις ορμές του ανθρώπου από οποιονδήποτε αναγεννημένο και ιδιαιτέρως και βαφτισμένο με Πνεύμα Άγιο, που έχει αλλάξει η φύση του, έχει αφαιρεθεί το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, έχει γίνει νέο κτίσμα, τα αρχαία όλα παρήλθαν, και έχει και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για να μπορεί πραγματικά να βρίσκει χάρη από το Θεό και να εκπληρώνει, να εκτελεί το Λόγο του Θεού, ώστε να μην είναι επιλύσμων ακροατής, αλλά εκτελεστής έργου. Οι άλλοι τώρα, οι κοσμικοί, έτσι κι αλλιώς είναι μέσα στον κόσμο, είναι μέσα στην αμαρτία. Ποιος μπορεί να τους πει μην κάνεις αυτό και μην κάνεις εκείνο? Ούτε ο Χριστός μας λέει μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Δεν βάζει νόμους ο Θεός. Δεν ήρθε ο Θεός να εκπληρώσει τον νόμο του Μωυσή, που έδεσε δηλαδή ο Θεός το Μωυσή, και να φέρει άλλους νόμους να βάλει. Αλλά ο Θεός ήρθε στη γη για να φανερώσει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και καθώς λέει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους στη δεύτερη, στο 5 κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο, «Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντες είτε αποδημούντες, να είμεθα ευάρεστοι εις Αυτόν». Αυτό λοιπόν που κάνει ο χριστιανός είναι προσπαθεί να είναι ευάρεστος στο Θεό, τίποτα άλλο. Να ευαρεστεί τον Θεό. Μην κάνει ενέργειες που λυπούν το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστηκε για την ημέρα της απολυτρώσεως, αλλά αγωνίζεται να είναι ευάρεστος εις τον Θεό, γιατί γνωρίζει ότι πρέπει όλοι να εμφανιστούμε οι πιστοί μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος καθά έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών. Άρα λοιπόν, δεν αρέσει στο Θεό η οποιαδήποτε μορφή συμμετοχής σε εκπλήρωση σαρκικών επιθυμιών. Μάλιστα, στον Απόστολο Τίτο, στο τρίτο του κεφάλαιο,
στην επιστολή δηλαδή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτο, στο τρίτο κεφάλαιο και στο τρίτο εδάφιο αναφέρει «Διότι είμεθα κάποτε και εμείς ανόητοι, απειθείς, πλανόμενοι, δουλεύοντες εις διαφόρους επιθυμίας και ειδονάς, ζώντες εν κακία και φθόνο, μισητοί και μισούντες αλλήλους. Αλλά ότε φανερώθη Χριστώτης και η φιλανθρωπία του Σωτήρος Θεού, ουχή εξέργων δικαιοσύνης τα οποία εμείς επράξαμε, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς από τι, από τις διάφορες επιθυμίες και ειδονές. Έσωσε ημάς δια λουτρού παλιγενεσίας, με το αίμα του Χριστού, με το λόγο του Θεού. Έσωσε ημάς λοιπόν δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο και να μας ανακαινίζει, μας κάνει νέος. Πώς ανακαινίζουμε ένα σπίτι παλιό και το κάνουμε καινούριο? Έτσι κάνει συνεχόμενα το Πνεύμα το Άγιο. Με το Λόγο του λοιπόν ο Θεός μας αναγέννησε, μας έσωσε και με το Πνεύμα του το Άγιο, αλλά και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μας ανακαινίζει. Το λέει αυτό επίσης και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ερωμαίους. Διαβάζω. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, στο ΙΒ κεφάλαιο και στο 1 εδάφιο, δια των νυκτηρμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία ευάριστον εις το Θεό, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Και μην συσχηματίζεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας, ώστε να δοκιμάζετε, να γνωρίζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, του αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Αυτό που ενδιαφέρει το χριστιανό είναι να πράττει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και μάλιστα δια της ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος, ώστε να φύγουν από πάνω, να βρίσκουμε χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων και να γινόμεθα και μιμητές των Αγίων του Θεού. Δηλαδή θα ήταν βλασφημία να σκεφτούμε ότι ο Απόστολος Παύλος που δεν παντρεύτηκε ποτέ ή πόρνευε ή είχε ορμές. Βρήκε χάρη από το Θεό, όπως βρίσκουν χάρη από το Θεό όλοι οι άνθρωποι που το ζητάνε. Και ο Θεός τους σώζει, τους ελευθερώνει. Από τι? Όταν ο Χριστός σώζει, από τι σώζει? Από όλα. Από επιθυμίες σαρκός, από επιθυμίες οφθαλμών, από την αλαζονία του βίου, από όλα μας σώζει ο Χριστός. Όταν τον πιστέψουμε και το εξητήσουμε. Ο Θεός να είναι μαζί σου, αγαπητέ φίλε ανώνυμε, αλλά έχεις και μια άλλη ερώτηση. Τέλος θα ήθελα να ρωτήσω ακόμη αν υπάρχουν επαγγέλματα που είναι αμαρτία να τα κάνουμε. Ακόμη και αν υπάρχει μεγάλη οικονομική ανάγκη. Βέβαια υπάρχουν επαγγέλματα που μπορεί να είναι αμαρτία. Αν συμμετέχεις όμως στην αμαρτία. Όχι, γιατί σε όλο τον κόσμο υπάρχει αμαρτία. Και μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι πάρα πολύ απόλυτος λέγοντας στο ΙΒ κεφάλαιο και από το 14 εδάφιο. Εγώ έδωκα εις αυτούς το λόγο σου και ο κόσμος εμίσησε αυτούς διότι δεν είναι εκ του κόσμου καθώς και εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Δεν παρακαλώ να σηκώσεις αυτούς από του κόσμου αλλά να φυλάξεις αυτούς μέσα στον κόσμο εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου δεν είναι, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος ο δικός είναι η αλήθεια. Καθώς εμέ απέστειλες εις τον κόσμο και εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Άρα λοιπόν ο Χριστός μας αποστέλει στον κόσμο, αλλά για να είμαστε φως στον κόσμο αυτό. Όχι για να κάνουμε τα του κόσμου, αλλά για να είμαστε φως μέσα στον κόσμο, καθώς απαρνόμεθα το φρόνημα του κόσμου και τα του κόσμου. Δεν αγαπάμε τον κόσμο, γιατί όποιος αγαπάει τον κόσμο, σε αυτόν η αγάπη του Θεού δεν υπάρχει. Διαβάζω από το 2ο κεφάλαιο και το 15 εδάφιο της 1ης επιστολής του Ιωάννου, του μαθητού του Κυρίου. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του πατρός δεν είναι αυτό. Διότι πάνε το κόσμο, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του κόσμου, εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Όποιος όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Άρα λοιπόν,
αγαπητέ φίλε. Το κρίσιμο σημείο είναι να ακούμε τους λόγους του Θεού και να τους πράττουμε. Γιατί δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών πάσο λέγον Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που ακούει, φυλάττει το λόγο του Θεού και εκτελεί το λόγο του Θεού. Όχι δηλαδή ο επιλύσμων ακροατής, αλλά ο εκτελεστής του λόγου του Θεού, του έργου του Θεού. Γι' αυτό η δουλειά στην οποία πάμε, εάν μας υποχρεώνει να κάνουμε αμαρτία, βεβαίως δεν πάμε. Δεν την κάνουμε. Αν μας υποχρεώνει να κάνουμε αμαρτία, δηλαδή δεν μπορούμε να δουλέψουμε αν δεν αμαρτάνουμε, σε αυτό δεν πάμε. Αν όμως δεν κάνουμε εμείς αμαρτία, αλλά ζούμε μέσα σε αμαρτωλούς ανθρώπους, αυτοί μας έστειλε ο Θεός, ο Χριστός. Όπως εμέ απέστειλε ο Θεός στον κόσμο, έτσι κι εγώ αποστέλω εσάς. Άρα σε μια δουλειά. Παραδείγματος χάρη, καπνοβιομηχανία, που ξέρουμε ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να καπνίζει, γιατί φθήρεται ο ναός του Θεού που είναι το σώμα του, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα του. Σε καπνοβιομηχανία εργαζόμαστε, βέβαια εργαζόμαστε. Σε ποτοποιία εργαζόμαστε, βέβαια εργαζόμαστε. Γιατί εκεί είμαστε στον κόσμο, αλλά δεν συμμετέχουμε, δεν πίνουμε, δεν καπνίζουμε. Ποια αμαρτία, παραδείγματος χάρη, είναι αυτή? Μέσα εκεί που υπάρχει η εκχύληση της αμαρτίας, σε ένα μπαρ που συμμετέχει στην αμαρτία. Σε κάποιες ιδιαίτερες δουλειές δεν μπορείς εκεί να πας. Όταν λοιπόν είμαστε Άγιοι μέσα στον κόσμο, μέσα στη δουλειά μας, διατηρούμε τον αγιασμό μας, τότε δουλεύουμε. Γιατί εδώ που τα λέμε, πού θα βρεις μη δουλειά με Αγίους? Δεν υπάρχουν Άγιοι άνθρωποι, παρά μόνο αυτοί τους οποίους αγιάζει ο Θεός. Άρα λοιπόν δουλεύουμε, αρκεί να μην χάνουμε τον αγιασμό μας. Αρκεί να μην συμμετέχουμε σε αλλότρια αμαρτήματα. Αρκεί να μην αμαρτάνουμε. Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ μου φίλε, ανώνυμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό για την ερώτησή σου. Πάμε τώρα και σε μια τρίτη ερώτηση. Πάλι κάποια ανώνυμη αδελφή. Υπάρχει λευκός γάμος σύμφωνα με το Λόγο του Θεού? Ενώπιον του Θεού είναι πραγματικός γάμος ο λευκός? Μπορεί να υπάρξει διαζύγιο σε ένα λευκό γάμο και να μην είναι αμαρτία αυτό? Μπορεί να ξαναπαντρευτεί κάποιος διαζευμένος από λευκό γάμο? Είναι μια πολύ σοβαρή και ωραία ερώτηση, αγαπητή αδελφοί ανώνυμοι. Πριν όμως δώσουμε απάντηση, να εξηγήσουμε, να περιγράψουμε τι είναι ο λευκός γάμος. Ο λευκός γάμος είναι αυτό που λέγεται άκυρος γάμος. Είναι αυτός που δεν αναγνωρίζεται από το Θεό, που δεν τον έκανε ο Θεός. Που πολλές φορές η Εκκλησία επιβάλλει να χωριστεί. Για να δούμε όμως ποιος είναι ο λευκός ή ο άκυρος γάμος, βέβαια πριν προχωρήσω να περιγράψω ότι στον κόσμο, όταν λέμε λευκό γάμο, εννοούν οι άνθρωποι όλοι, ότι παντρεύτηκαν δύο αλλά ποτέ δεν είχαν σεξουαλικές σχέσεις, συζυγικές επαφές. Αυτό στον κόσμο εννοείται λευκός γάμος ή άκυρος γάμος στα μάτια του Θεού. Όμως για να δούμε ποιος είναι ο άκυρος γάμος, να δούμε ποιος είναι ο έγκυρος γάμος. Γιατί ο γάμος είναι κάτι που δεν ανεκαλύφθη από ανθρώπους, αλλά θεσπίστηκε από το Θεό. Και μάλιστα, στην αρχή, όταν δημιούργησε ο Θεός τη γη και το σύμπαν, ολοκλήρωσε, κόσμησε τη γη, στόλισε τη γη, έφτιαξε όλα τα ζώα, στο τέλος έφτιαξε και τον άνθρωπο. Και λέει η Γραφή ότι έπλασε, διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, και έπλασε ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης και νεφίσισεν εις τους μικτήρας αυτού πνοήν ζωής, και έγινε ο άνθρωπος η ψυχή ζώσα. Και εφύτευσεν Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά Ανατολάς, και έθεσε εκεί τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε. Καταρχάς έπλασε λοιπόν από χώματος τον Αδάμ και ενεφύσισε εις το σώμα του, εις το χώμα, εκ του χώματος, ενεφύσισε όχι οξυγόνο, ενεφύσισε εκ του πνεύματός του και κατέστησε τον Αδάμ εις ψυχή ζώσα. Και αφού εφύτευσε ένα ωραίο κήπο,
τον παράδεισο στην Εδέμ, εκεί τον έθεσε για να είναι ευτυχισμένος και να μπορεί να τον επισκέπτεται και να συνομιλεί μαζί του. Όμως, διαβάζω από το 15 εδάφιο, και έλαβε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων και έθεσε αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ, διανεργάζεται αυτόν και να φυλάται αυτόν. Δεν τον έθεσε εκεί όμως να είναι τεμπέλης ο κνηρός, αλλά τον έθεσε να εργάζεται και να φυλάται αυτόν. Και τι εργάζεται? Όχι για την τροφή τη φτυρωμένη. Δεν θέλει ο Θεός, ο Χριστός προτείνει, μην εργάζεστε για την τροφή τη φτυρωμένη, αλλά για την τροφή τιμένουσα η ζωή αιώνιων. Να εργάζεται τον αγιασμό του, την παρουσία του στο Θεό, να φυλάται το λόγο του, να διατηρηθεί ο παράδεισος. Αλλά στο 18 εδάφιο λέγει η Γραφή και ο Κύριος είδε, είπε, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος, θέλω κάμιση αυτόν, βοηθών όμοιον με αυτόν. Η επίστοση λοιπόν ο Θεός ότι δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Και αποφάσισε να δημιουργήσει, να φτιάξει έναν άνθρωπο όμοιο με αυτόν για να είναι βοηθός του. Εδώ με την έννοια βοηθός μην πάει το μυαλό μας οικιακή βοηθός, αλλά αυτά που δεν μπορεί να κάνει ο άντρας να τα κάνει η γυναίκα. Και αυτά που δεν μπορεί να κάνει η γυναίκα να κάνει ο άντρας. Άλλωστε ο βοηθός μας είναι ο Κύριος. Στο 21 εδάφιο, και επέβαλεν Κύριος ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ και εκοιμήθη και έλαβεν μίαν εκ των πλευρών αυτού και έκλεισεν με σάρκα τον τόπον αυτής. Και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευράν την οποίαν έλαβεν εκ του Αδάμ εις γυναίκα και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπε ο Αδάμ όταν εξύπνησε, τούτο είναι τώρα το οστούν εκ των οστέων μου και σάρξε εκ της σαρκός μου. Αυτή θέλει ονομαστεί Ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη. Άρα λοιπόν ο γάμος τον οποίον εθέσπισε ο Θεός είναι πρώτα δημιούργησε τον Αδάμ, έπειτα αφού τον έφερε σε έκσταση, δηλαδή σε ύπνωση, την πρώτη ύπνωση, την πρώτη νάρκωση που έγινε σε άνθρωπο την έκανε ο Θεός τον Αδάμ. Πήρε μία των πλευρών του και εξ αυτής έπλασε την Εύα. Όταν ξύπνησε είδε μπροστά του την Εύα, την αγάπησε, του άρεσε, δημιουργήθηκε μια έλξη και εξέφρασε την επιθυμία του για γάμο, την οποία βεβαίως επιθυμία η Εύα αποδέχθηκε και θέλησε και αυτή. Το πρώτο χαρακτηριστικό λοιπόν του γάμου που έκανε ο Θεός είναι αμοιβαία έλξης και αμοιβαία απόφασης για γάμο. Στη συνέχεια είπε ο Θεός, όταν ο Αβραάμ είπε εκφράζοντας την απόφασή του να γίνει σύζυγός του η Εύα, τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου και σάρξε εκ της σαρκός μου, αυτή θα ονομαστεί Ανδρής, θα πάρει το όνομά μου, διότι εκ του ανδρός ελήφθη. Δια τούτο, συνεχίζει ο Θεός, θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοντηθεί στη γυναίκα αυτού. Τώρα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σπίτι καινούριο. Αφήνει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, προσκολάται στη γυναίκα του, κατά τον ίδιο τρόπο αφήνει και η γυναίκα τον πατέρα αυτής και τη μητέρα αυτής και προσκολάται στον άντρα της. Και δημιουργείται μια καινούργια οικογένεια, έξω από τους γονείς. Αυτό είναι το δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό, δημιουργία οικογένειας. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι «και θέλουν συνείστε οι δύο, η σάρκα μία». Τρίτο χαρακτηριστικό, το απαραίτητο, είναι οι σαρκικές σχέσεις, οι συζυγικές επαφές. Απαραίτητο χαρακτηριστικό. Δεν υπάρχει γάμος αν δεν υπάρχουν σαρκικές επαφές. Όμως υπάρχει και ένα τέταρτο χαρακτηριστικό, το οποίο πάλι προσδιορίσε ο Θεός. Η ομολογία. Οι νόμιμες διαδικασίες του γάμου, που διαφέρουν, ποικίλουν από κράτος σε κράτος, ανάλογα με τα ήθη, τα έθιμα, τις θρησκείες, τις συνήθειες, αλλά είναι απαραίτητες. Έτσι λοιπόν, ο έγκυρος γάμος έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Αμοιβαία έλξη, πρώτον, έκφραση του ενδιαφέροντος και της απόφασης να παντρευτούν δύο άνθρωποι. Το δεύτερον είναι η ομολογία ενώπιον Θεού και ανθρώπων μέσα από τις
νόμιμες διαδικασίες του κάθε κράτους, είτε πολιτικός γάμος, είτε θρησκευτικός γάμος, είτε χριστιανικός γάμος, είτε μουσουλμανικός γάμος, είτε οτιδήποτε. Οπουδήποτε και οτιδήποτε, εάν είναι νόμιμον στο κράτος στο οποίο ζούνε και υπάρχουν σαν πολίτες οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν να παντρευτούν. Και τελευταίο είναι να υπάρχουν συζυγικές σχέσεις, να γίνουν ιδίες σαρκαμία. Σήμερα όμως μπορεί κάποιοι να παντρευτούν όχι από έρωτα ή από αγάπη, αλλά να είναι άλλη αιτία της έλξης, της απόφασης να παντρευτούν. Μπορεί να είναι οικονομικά συμφέροντα. Μπορεί να είναι κοινωνικές υποχρεώσεις, πρότασης των γονιών ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να είναι ακόμη και γιατί θέλει ένας άνθρωπος να πάρει βίζα που λέμε, δηλαδή να πάρει νομιμοποίηση στην εγκατάστασή του σε ένα ξένο κράτος, όπως αυτό συμβεί πολλές φορές. Δηλαδή πήγαιναν Έλληνες στην Αμερική, παντρευόντουσαν εκεί μια Αμερικάνα στα χαρτιά και από εκεί πέρα παίρνανε την ηθαγένεια και μένανε στην Αμερική και μετά χωρίζανε και ξαναπαντρευόντουσαν τη γυναίκα που θέλανε. Οι απαραίτητες λοιπόν προϋποθέσεις για έναν σήμερα στην κοινωνία μας, για έναν γάμο τον οποίον ο Θεός κάνει, ο Θεός αναγνωρίζει, είναι έγκυρος και δεν είναι άγκυρος, πρέπει να υπάρχει ομολογία και νόμιμες διαδικασίες πρώτον, ομολογία ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ενώπιον ανθρώπων μόνο, ανάλογα με τα ήθη και τα έθιμα και τις νομικές και τις νόμιμες διατάξεις που υπάρχουν σε κάθε κράτος. Αλλά απαραίτητη προϋπόθεση και συζυγικές επαφές. Αν δεν υπάρξουν συζυγικές επαφές, τότε ο γάμος είναι λευκός. Ενώ υπάρχουν νομικές διαδικασίες, νόμιμες διαδικασίες. Εάν πάλι δεν υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες και υπάρχουν σαρκικές επαφές, τότε είναι πορνεία. Άρα λοιπόν, αφού ξεχωρίσαμε τι είναι, ξεκαθαρίσαμε τι είναι ο λευκός γάμος, ο λευκός γάμος λοιπόν είναι όταν υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες, αλλά δεν υπάρχουν σαρκικές επαφές και έγινε αυτός ο γάμος για κάποιο οποιοδήποτε λόγο. Τότε αυτός ο γάμος δεν είναι νόμιμος, δεν είναι έγκυρος, είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό αυτός ο γάμος καλόν είναι, επειδή υπάρχουν ακριβώς νόμιμες διαδικασίες, αλλά όχι συζυγικές επαφές, πρέπει γρήγορα να έρχεται σε διαζύγιο και να είναι ελεύθεροι οι άνθρωποι να ξαναπαντρευτούν. Δηλαδή, στην πραγματικότητα να παντρευτούν για πρώτη φορά. Ο άκυρος γάμος είναι άκυρος. Ο λευκός γάμος, δηλαδή που δεν υπάρχει σεξουαλική σχέση, είναι, ο λευκός γάμος είναι άκυρος. Ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο Θεός παραδέχεται το διαζύγιο, γιατί δεν υπάρχει γάμος, και τον δεύτερο γάμο κατά τις νόμιμες διαδικασίες, επειδή ο πρώτος γάμος δεν είναι αναγνωρισμένος από το Θεό. Εκεί που είναι όμως το κρίσιμο σημείο, είναι πολύ σοβαρό ερώτημα αυτό. Ένας δούλος του Θεού μπορεί να παντρέψει κάποιον ή κάποια που έχει τελέσει λευκό γάμο? Εδώ τώρα έρχεται, γιατί είναι επικίνδυνο αυτό. Γιατί εάν μεν είναι πραγματικά λευκός γάμος και δεν έχει υπάρξει συζυγική επαφή και σχέση ούτε μία φορά, τότε μπορεί. Αλλά αυτός πώς είναι βέβαιος ότι δεν θα συμμετάσχει και δεν θα γίνει κοινωνός άλλων τριών αμαρτημάτων? Εάν δηλαδή μια κοπέλα πει έκανα λευκό γάμο και δεν πει όλη την αλήθεια λέγοντας ότι δεν είχα επαφές, ενώ είχε έστω και μια και δύο φορές και τρεις φορές. Εκεί είναι κρίσιμο το θέμα. Βέβαια θα μου πεις ότι ο δούλος του Θεού που θα παντρέψει τους ανθρώπους αυτούς θα στηριχθεί στην ομολογία τους. Και την ευθύνη πια δεν την έχει ο δούλος του Θεού, αλλά θα την έχει ο ομολογών, εάν λέει ψέματα ή αν λέει αλήθεια. Αν λέει αλήθεια θα τον ευλογήσει ο Θεός, αν λέει ψέματα θα τον κατακρίνει. Όμως, παίρνει την ευθύνη, παίρνει κάποιος την ευθύνη
έστω να πραγματοποιήσει αυτό το γάμο, έστω και αν ομολογεί και παίρνει ο ίδιος την ευθύνη, παίρνει την ευθύνη να δημιουργήσει ένα γάμο ο οποίος θα είναι κατάκριση, καταδίκη ενώπιον του Θεού. Εκεί είναι ένα κρίσιμο σημείο, ένα ζήτημα που πρέπει ο Θεός να σε βεβαιώσει, να βεβαιώσει ο Θεός τον άνθρωπο, το δούλο του Θεού που θα παντρέψει αυτούς τους δύο ανθρώπους με κάποιο τρόπο, ότι αυτός ο γάμος είναι στην απόλυτη αλήθεια ενώπιον του Θεού. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί ανώνυμοι, περί του λευκού γάμου. Το συμπέρασμα ότι είναι πράγματι είναι άκυρος, πράγματι αυτός ο οποίος έπραξε αληθινά λευκό γάμο είναι ελεύθερος να χωρίσει και ελεύθερος να ξαναπαντρευτεί, μάλιστα πρέπει να χωρίσει από τις νόμιμες διαδικασίες που τον κρατάνε δεμένο και μπορεί να ξαναπαντρευτεί, αλλά το θέμα πια πάει στο νόμιμο λειτουργό που θα παντρέψει αυτόν τον άνθρωπο ή αυτή την κοπέλα, πώς θα πάρει αυτή την ευθύνη αν δεν τον βεβαιώσει ο Θεός. Δύσκολη κατάσταση. Μπερδεμένα τα πράγματα. Ο Θεός να μας φυλάει. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα και σε ένα αγαπητή αδελφή ανώνυμη. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε και την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα όσο είναι ο λευκός γάμος. Εμείς όμως εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, καθώς η ώρα μας πέρασε, τελειώσαμε την εκπομπή μας. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας εύχομαι με πολύ αγάπη μέσα από την ψυχή μου ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια πάντοτε και κατά πάντα στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.